Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παίρνει ξανά την πρωτοβουλία να απευθυνθεί ανοιχτά στο λαό, στους εργαζόμενους, γιατί έχει βαθιά πεποίθηση πως το ζήτημα της υγείας είναι ένα βασικό ζωτικό μέτωπο πάλης που αν δεν το πάρει ο ίδιος ο λαός πάνω του, το ένα αντιλαϊκό μέτρο θα διαδέχεται το άλλο. Έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και το ξαναλέμε, οτιδήποτε πλήττει την υγεία του λαού μας είναι αιτία πολέμου. Και η αφορμή για τη σημερινή μας εκδήλωση δεν είναι οι υψηλές αναλύσεις, αλλά το καθήκον που έχουμε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό, να τον προετοιμάζουμε για ό,τι βάρβαρο έρχεται να περάσει στη Βουλή η μια ή η άλλη κυβέρνηση. Να βοηθάμε στην αποκάλυψη των αντιλαϊκών σχεδιασμών σε όλη τους την έκταση, να συμβάλλουμε στην ανατροπή της καθημερινής βαρβαρότητας. Το νομοσχέδιο που έφερε στη διαβούλευση η κυβέρνηση και ετοιμάζεται να το καταθέσει στη Βουλή για συζήτηση, χρειάζεται με οργανωμένο, με δυναμικό αγώνα να απορριφθεί εξ ολοκλήρου από το λαό μας, γιατί αποτελεί αντιδραστική συνέχεια και ταυτόχρονα αντιδραστική τομή για τη δημόσια περίθαλψη. Ένα νομοσχέδιο που πατάει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα των δημοσίων νοσοκομείων όσον αφορά τη στελέχωση, την ειδίκευση, τους πολύ χαμηλούς μισθούς των γιατρών και άλλα, όχι για να τα λύσει, αλλά για να τα περιπλέξει ακόμα περισσότερο. Τα προβλήματα αυτά όμως δεν τα έφερε η κακιά μας η μοίρα, αλλά τα δημιούργησαν με την πολιτική τους όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Με όποια σύνθεση, δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερή, αριστεροδέξια και άλλες. Και τι προτείνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να λύσει τα υπαρκτά αυτά προβλήματα? Τα ίδια και χειρότερα μέτρα. Τα ίδια και χειρότερα εργαλεία που απορρέουν από την ίδια την πολιτική που ακολουθήθηκε και έφερε τα ίδια και χειρότερα αποτελέσματα. Γιατί πάντα τέτοιου είδους μέτρα ήταν και είναι κοστολογημένα, γιατί βλέπετε, όπως μας λένε, δεν γίνεται να εκτρέπονται οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί τους στόχοι. Και πάντα έχουν ως κριτήριο το πόσο μειώνεται το κόστος λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων προκειμένου να ανταποκριθούν στις μειωμένες κρατικές δαπάνες, ώστε σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους να είναι υποτίθεται βιώσιμα. Θα σας αναφέρουμε ένα πρόσφατο γεγονός. Ακούστε τι απάντησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, σε πρόσφατη ερώτηση βουλευτή του ΚΚΕ στη Βουλή για τη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Κοζάνης, η οποία νοσηλεύει πάνω από 600 παιδιά το χρόνο. Είπε η εν λόγω κυρία, όσον αφορά το δικό μας τρόπο που θέλουμε να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία, δίνουμε τη δυνατότητα με το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή να μπορέσουμε να έχουμε θέσεις μερικής απασχόλησης. Ο λόγος που δεν προκηρύξαμε θέσεις στην παιδιατρική ήταν γιατί ήταν σε χαμηλή προτεραιότητα. Θα προκηρύξουμε ξανά θέσεις αφού αλλάξουμε το νόμο. Σε απλά ελληνικά δεν θα προκηρυχθεί θέση μόνιμου παιδίατρου που θα δουλεύει κανονικά και θα κάνει εφημερίες σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες παιδιατρικούς ασθενείς, επειδή έχει προκηρυχθεί θέση μισού παιδίατρου. Σωστά, αυτό το ζήτημα ξεσήκωσε τους συλλόγους γονέων στο πόδι. Έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις με τη στήριξη και των νοσοκομειακών γιατρών και άλλων σωματείων επίσης.
Αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση σε ολάκερη την Ελλάδα, όλων των φορέων του εργατικού λαϊκού κινήματος. Να πάρουν πάνω τους την υπόθεση της διεκδίκησης για την υγεία των ίδιων των οικογενειών τους με τη συμβολή των υγειονομικών σωματείων. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και με τη σημερινή μας εκδήλωση. Πόσο πιο κοινική ομολογία να κάνει η κυβέρνηση και πόσο πιο απλά πρέπει να τα πει για να καταλάβει κάποιος τι έρχεται. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί όμως είναι το μη αυτά τα μέτρα? Γιατί σε συνθήκες που οι λίστες των τακτικών ιατρίων και των χειρουργείων, των επεμβατικών και των απεικονιστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές, στα νοσοκομεία σήμερα, ξεπερνούν κάθε όριο, η διέξοδος του ραντεβού με το γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο ή στο ιδιωτικό κέντρο θα γίνει αναγκαστικός μονόδρομος για χιλιάδες που θα βρεθούν στην ανάγκη. Γιατί αφαιρείται ένα ακόμα εμπόδιο για να γίνουν εύκολη πελατεία στον ιδιωτικό τομέα, να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ώστε να κερδοσκοπούν τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Γιατί αν περάσει αυτό το έκτρωμα, καταδικάζονται οι ασθενείς σε χαμηλότερου επίπεδου υπηρεσίες υγείας και σε επικίνδυνες συνθήκες περίθαλψης. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά άρθρα του νομοσχεδίου, το άρθρο 10 και το άρθρο 7. Το άρθρο 10 ανατρέπει μια βασική αρχή συγκρότησης του ΕΣΥ, αυτή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Επί της ουσίας, οδηγούν όσους νοσοκομιακούς γιατρούς μπορούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο με το πρόσχημα ότι έτσι θα έχουν καλύτερους μισθούς. Με μαθηματική ακρίβεια, ο λαός μας θα σπρωχτεί στο μονόδρομο του ιδιωτικού πάρεργου μεγαθύριου της ιδιωτικής υγείας, αφού η αναμονή για ένα χειρουργείο, ένα απλό ραντεβού ή μια απλή απεικονιστική εξέταση διαρκεί μήνες ή και χρόνια. Κάποιοι γιατροί, μάλιστα, είτε προφασιζόμενοι διάφορες δικαιολογίες, είτε αντικειμενικά, λόγω της άθλιας υποστελέχωσης, θα μεταφέρουν ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Θέλεις να χειρουργηθείς? Στο νοσοκομείο έχει μεγάλη αναμονή, πάμε σε μια ιδιωτική κλινική. Ή θέλεις επανεξέταση, κλείσε ραντεβού στο 1535, αν δεν βρεις ή τέλος πάντων αν βιάζεσαι, έλα από το ιδιωτικό μου ιατρείο. Αυτοί είναι κάποιοι διάλογοι από το άμεσο, από το προσεχές μέλλον, εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Το καπιταλιστικό κράτος, λοιπόν, μέσω της κυβέρνησής του, οριοθετεί τη δυνατότητα του δημόσιου συστήματος υγείας στο σημερινό, ανεπαρκέστατο, έως άθλιο επίπεδο παροχών και ως διέξοδο καθιερώνει σε μεγαλύτερη κλίμακα τις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς για να εξασφαλίζουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παράλληλα, σπρώχνει τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων να ενταχθούν στον ανταγωνισμό του ιδιωτικού έργου με προσδοκία την αύξηση του εισοδήματός τους, που όμως αυτό τελικά θα αφορά ένα πάρα πολύ μικρό μέρος από αυτούς, ενώ η πλειοψηφία τους θα συνεχίσει να εργάζεται με ακόμα πιο επαχθείς εργασιακούς, μισθολογικούς και φυσικά επιστημονικούς όρους. Δηλαδή, από τη μια το κράτος διαμορφώνει τους όρους αποδυνάμωσης των δημοσίων νοσοκομείων και αμέσως μετά, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται, το παραπέμπει στους κανόνες της αγοράς. Οι στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, καθώς και η συσσόρευση των ανικανοποίητων αναγκών της περιόδου της πανδημίας, θα συνδέονται κυρίως με τη δυνατότητα πληρωμής για την αγορά τους. Με δεδομένο το στοιχείο της αύξησης της φτώχειας, της ακρίβειας, της καθήλωσης των μισθών, της τιμές ηλεκτροσόκ στην ενέργεια, δημιουργούνται οι όροι
για να κλείσουν οι πόρτες του Δημοσίου Νοσοκομείου οριστικά για μια μεγάλη μερίδα ασθενών και να αποκλειστούν από βασικές, ακόμα και επίγουσες ανάγκες. Τα παραμύθια που λέει η κυβέρνηση ότι τάχα μου έτσι θα αντιμετωπιστούν οι μεγάλες λίστες των χειρουργείων είναι απλά εξοργιστικά για όποιον τα ακούει. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ήταν που πριν 2 χρόνια ανέστειλε για μήνες τα χειρουργεία στο ΕΣΥ, την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας. Και ακόμα τώρα τα υπολειτουργεί. Γιατί χιλιάδες κόσμου εξωθήθηκαν να πληρώσουν πανάκριβα τη λύση στο πρόβλημά τους στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα οποία βέβαια η κυβέρνηση τάισε προκλητικά με τους ασθενείς που έδιωξε από τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί τα χειρουργεία στο ΕΣΥ έκλεισαν για να μετατεθεί το νοσηλευτικό προσωπικό τους στα τμήματα COVID, επειδή η κυβέρνηση αρνιόταν να προσλάβει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί οι κάποιοι εκατοντάδες νοσηλευτές που δεν προσλήφθηκαν κόστησαν δεκάδες κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Δηλαδή, κόστησαν την αναστολή χιλιάδων επεμβάσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ασθενείς που δεν είχαν να πληρώσουν για να βρουν λύση ιδιωτικά. Σκοπός του νομοσχεδίου της κυβέρνησης είναι να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική στήριξη των κλινικών και των χειρουργείων με μόνιμο προσωπικό για να λειτουργούν με σύγχρονες συνθήκες, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα όποιος θέλει να αποφύγει τις μεγάλες λίστες αναμονής ας πληρώσει να τελειώνουμε. Η κυβέρνηση μάλιστα τις τελευταίες μέρες διαρρέει ότι το συγκεκριμένο άρθρο λεμιτόμος για τη λαϊκή υγεία θα κατατεθεί με το απαραίτητο μακιγιάζ προκειμένου να κατευνάσει αντιδράσεις και να προχωρήσει το σχέδιο πλιάτσικο κατά του ελληνικού λαού. Όμως το άνοιγμα του ιδιωτικού έργου για ορισμένες ειδικότητες γιατρών του δημοσίου και όχι για όλες που προβλέπει το αρχικό σχέδιο αποτελεί μόνο ελιγμό. Είναι η αναγκαία κερκόπορτα για την πλήρη εφαρμογή του αντιλαϊκού σχεδίου της κυβέρνησης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετείται καθαρά και χωρίς μισόλογα. Εμείς λέμε καθαρά στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας αυτό που ξέρουν άλλωστε όλοι και όλες, ότι δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Φίλες και φίλοι, το άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί το εισόδημα των γιατρών, είναι διπλά επικίνδυνο. Γιατί από τη μια και με το πρόσχημα ότι σου έδωσα τη δυνατότητα να βελτιώσεις τη θέση σου, θα μεταθέτει την ευθύνη στους γιατρούς που δεν την αξιοποίησαν. Και από την άλλη βέβαια παραδέχεται ευθέως πως το κράτος δεν θα ενισχύσει το εισόδημα των γιατρών, των υγειονομικών, δεν θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών, δεν θα εφαρμόσει άμεσα τις τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012, δεν θα επαναφέρει το 13ο και το 14ο μισθό. Αυτά άλλωστε δεν τα έπραξε και καμιά προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ήταν αντίθετα με τους δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και υλοποιούν. Βλέπετε, λεφτά για την υγεία του λαού και για αξιοπρεπείς μισθούς των υγειονομικών δεν περισσεύουν, αλλά μπορούν να δίνονται απλόχερα για τις δουλειές των επιχειρηματικών ομίλων, για το ΝΑΤΟ ή όποιον άλλον κάνει γνωστές αγαθοεργίες, πολέμους δηλαδή, που κάνει πληστηριασμούς επίσης, κατασχέσεις σπιτιών και άλλα. Η σύγχρονη αστική δικαιοσύνη δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγάζει αντισυνταγματικές τις περικοπές μισθών και να μην τις καίγεται καρφί όταν η κάθε κυβέρνηση δεν τις υλοποιεί. Αλλά όταν κινητοποιείται ο λαός για να τις διεκδικήσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον καταδικάζει με το σύγχρονο νομικό οπλοστάσιό της.
Έτσι έκανε πρόσφατα με την ελεηνή κλήτευση σε δίκη της Προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας και στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Αφροδίτης Ρέτζιου, την οποία την καλούν σε απολογία επειδή, λέει, δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις, καθότι πρωτοστατούσε σε κινητοποίηση με σύνθημα «Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας του λαού». Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, ας πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το άρθρο 7 προβλέπει ότι οι θέσεις που βγαίνουν άγονες θα προκυρήσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης και θα καλύπτονται από ιδιώτες. Δηλαδή, θα δουλεύει κάποιος 3 μέρες για 4 ώρες ανά μέρα στο δημόσιο νοσοκομείο και στις υπόλοιπες θα ασκεί το ιδιωτικό έργο σε κάποια ιδιωτική κλινική ή σε κάποιο ιδιωτικό του ιατρείο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξη παρουσίασης του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Υγείας έθεσε με απορία τάχα το ερώτημα γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών αφού οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν και ότι η άσκηση του ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ δεν θα επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Ως προς το πρώτο, προς το παρόν βέβαια, γιατί και με αυτούς δεν μπορεί κανείς να έχει το κεφάλι του ήσυχο, ασφαλώς δεν θα πληρώνουν άμεσα οι ασθενείς. Αλλά οι ασθενείς, έτσι κι αλλιώς όμως, πληρώνουν όλη τους τη ζωή έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και τα οποία πλέον με διαδοχικές αποφάσεις όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όμως υπάρχουν κι άλλα. Τα τεράστια κενά σε γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, αντί να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων γιατρών, παραπέμπεται η λύση τους, εάν και εφόσον το επιλέξουν, κάποιοι ιδιώτες γιατροί. Δηλαδή, αντί το κράτος να εξασφαλίσει την επάρκεια σε γιατρούς, κάνει τον τροχονόμο των κανόνων της αγοράς που με κριτήριο το κέρδος, κάθε μορφής κέρδος, θα καθορίζει εάν και εφόσον καλυφθούν ορισμένες ανάγκες. Η απασχόληση των ιδιωτών γιατρών εξ αντικειμένου θα μπαλώνει τρύπες. Οι ανάγκες όμως των ασθενών, οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων είναι πάγιες και διαρκείς. Πώς λοιπόν θα καλύπτονται τις μέρες και τις ώρες της απουσίας των ιδιωτών γιατρών? Φανταστείτε ένα παθολόγο που θα δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο 3-4 ώρα τη βδομάδα. Τι είδους ποιοτική ιατρική θα κάνει που δεν θα προλαβαίνει να δει ούτε τις εξετάσεις των ασθενών? Ποιος θα είναι με τους ασθενείς του όταν αυτός θα βρίσκεται σε άλλη ιδιωτική κλινική στο ιδιωτικό του ιατρείο? Φανταστείτε τι έχει να γίνει επίσης με τους ψυχικά πάσχοντες όταν όσα ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές έχουν μείνει ασφικτιούν από τα ράτζα, με τους ελάχιστους ψυχίατρους να προσπαθούν να περιθάλψουν όπως μπορούν ασθενείς με πολύπλοκες και συχνά δυσεπίλυτες ανάγκες στην παρακολούθηση και τη θεραπεία τους. Πώς οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης θα βοηθήσουν τους ασθενείς αυτούς? Ας αναλογιστεί κανείς τι σημαίνει για την παρακολούθηση του ασθενούς που χρειάζεται χειρουργείο το «έρχομαι, κάνω χειρουργείο και φεύγω». Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα πει για έναν ογκολογικό άρρωστο που πολύ δύσκολα μπορεί να αρχίσει χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και εξαναγκάζεται να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του στον ιδιωτικό τομέα. Τι θα πει να υπάρχει ογκολόγος μόλις 3-4 ώρα τη βδομάδα? Ποιος θα είναι μαζί του όταν πιθανόν θα έχει επιπλοκές, καθόλου βέβαια σπάνιες για αυτές τις ασθένειες? Ας σκεφτεί αντίστοιχα και ο κάθε γιατρός για ποια συνέχεια του επιστημονικού έργου μπορούμε να μιλάμε, όταν η παρακολούθηση των ασθενών δεν εξασφαλίζεται με γιατρούς επισκέπτες
και με το μυαλό και το μάτι του γιατρού στην κύρια δουλειά του που θα είναι εκ των πραγμάτων αυτή του ιδιωτικού ιατρείου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, λέμε ότι εκτός από το μη, τα μέτρα που προωθούνται με αυτό το νομοσχέδιο είναι και αντιδραστική συνέχεια των προηγούμενων νόμων. Γιατί ακριβώς έρχονται να προστεθούν στις αντιδραστικές αλλαγές που πέρασαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και επιδείνωσαν τους όρους περίθαλψης των ασθενών. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στο παρελθόν, πρόσφατο και παλιότερα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ. Προσπάθεια που τελικά τότε δεν πέρασε. Άλλος τέτοιος εμβληματικός σταθμός ήταν η καθιέρωση του θεσμού του επικουρικού γιατρού, δηλαδή γιατρού με ένα χρόνο σύμβαση. Αυτό έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αρχικά για τη γρήγορη κάλυψη των αναγκών, έλεγε, στις απομακρυσμένες περιοχές. Σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με αποφάσεις όλων ανεξαιρέτως των κυβερνήσεων στη συνέχεια, με συνέπεια σήμερα να αποτελεί σχεδόν την επικρατούσα μορφή προσλήψεων και εργασιακών σχέσεων που μάλιστα εκτοξεύθηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Όποιος και αν κυβέρνησε, είχε ως σταθερή πηξίδα στην πολιτική του την υποστελέχωση των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που σιγά σιγά εξαφανίστηκαν αυτές και το προσωπικό τους. Και έχουμε φτάσει στο σημείο οι διάφοροι ιδιωτικοί όμιλοι να έχουν υποκαταστήσει όλες τις πρωτοβάθμιες διαγνωστικές πράξεις στη χώρα μας. Όποιος κυβέρνησε ευνόησε τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία και χειρουργία, είτε τα επέκτηνε είτε ξέχασε να καταργήσει τις αντιλαϊκές αυτές διατάξεις. Και το κυριότερο, επί όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ο ιδιωτικός τομέας υγείας θησαυρίζει, με τα μονοπόλια του κλάδου να ανοίγουν μαγαζιά υγείας σαν τα μανιτάρια. Είναι άλλωστε στρατηγική του συμφωνία. Ο Μητσοτάκης μιλάει για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας και ΣΔΙΤ και ο Τσίπρας για αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Ας βρει αν μπορεί κάποιος ή κάποια τις διαφορές. Συμπερασματικά λοιπόν, το αποτέλεσμα και αυτών των μέτρων θα είναι η επιδείνωση των όρων περίθαλψης του λαού και όχι η βελτίωσή τους. Με την ίδια συνταγή που διαμόρφωσε αυτό το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών και των υγειονομικών. Γιατί σε αυτήν την ανάπτυξη που κριτήριο έχει την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν αποτελούν λύσεις για τον λαό μας όλα αυτά. Δεν είναι λύση για το λαό η παράλληλη ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία και του δημόσιου με επιχειρηματικά κριτήρια και εμπορευματοποίηση των εργασιών του ή οι συμπράξεις τους. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, εκτός από τον προσωπικό γολγοθά του καθενός και της καθεμιάς, την προσωπική μας ατομική πείρα, έχουμε πλέον και μια νέα συλλογική πείρα, αυτή που προήλθε μέσα από την πανδημία. Γιατί η πανδημία και η διαχείρισή της απέδειξαν με τον πλέον ομό τρόπο, με σχεδόν 35.000 νεκρούς, ότι η υγεία δεν μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται. Απέδειξε ότι έχουν αποτύχει οι συνταγές της εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης, ότι είτε μαύρα είτε άσπρα, είτε νόμιμα είτε παράνομα, ο λαός δεν πρέπει να πληρώνει για υπηρεσίες υγείας περίθαλψης που δικαιούται. Αυτοί όμως εκεί δεν διστάζουν να αναποδογυρίσουν την πραγματικότητα και τα ίδια τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την πανδημία, αυτά δηλαδή που όλος ο λαός έζησε και είδε με τα ίδια του τα μάτια. Ξέχασε μήπως κανείς πως ήταν ο ιδιωτικός τομέας υγείας
στην περίθαλψη που ήταν στην πραγματικότητα ο ιδιωτικός τομέας υγείας για τους ασθενείς με COVID-19, πρέπει να τους το θυμίσουμε μάλλον ξανά. Πουθενά. Οι κλίνες του έμειναν κατά 95% COVID-free. Κερδοσκόπησε όμως με τα τεστ, με την υπόλοιπη νοσηρότητα. Γιατί όταν οι χειρουργικές αίθουσες των δημόσιων νοσοκομείων ήταν κλειστές για να εξοικονομηθεί έστω και ένας αναισθησιολόγος, οι αντίστοιχες αίθουσες των ιδιωτικών νοσοκομείων, κλινικών, δούλευαν στο φουλ. Αλήθεια, σε τι κατάσταση θα ήταν τα υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία αν είχε καταργηθεί από πριν η πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, αν οι γιατροί του δημόσιου τομέα είχαν δικαίωμα να ασκούν ιδιωτικό έργο και στα νοσοκομεία δούλευαν ιδιώτες με σχέση μερικής απασχόλησης. Την περίοδο της πανδημίας υπήρχαν γιατροί που δούλευαν 15 έως 20 ώρες το 24ωρο για να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών. Ειδικά στα επαρχιακά αλλά και στα νοσοκομεία της Αττικής, παθολόγοι και πνευμονολόγοι έκαναν υπεράριθμες εφημερίες στα τμήματα COVID, υπερέβαλαν αυτόν με πραγματική αυτοθυσία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν τα απογεύματα έπρεπε να δουλέψουν και στο ιατρείο τους, αν έπρεπε να φύγουν άρον-άρον από τις κλινικές τους για να κάνουν τη βάρδια τους στην ιδιωτική κλινική με την οποία συνεργάζονταν. Πόσοι γιατροί θα ζητούσαν να μην εκτεθούν σε ασθενείς με COVID για να μπορέσουν να εργαστούν παράλληλα ύστερα στον ιδιωτικό τομέα. Στην πανδημία αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί η δουλειά στο δημόσιο νοσοκομείο με το ιδιωτικό έργο, τουλάχιστον όχι χωρίς το ένα να είναι σε βάρος του άλλου. Τι θα συνέβαινε αν τα νοσοκομεία ήταν σαν και αυτό της Σαντορίνης, που από το 2016 εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσω της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας και επίσημα λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα. Ποιος θα πλήρωνε για να έχει έσοδα το νοσοκομείο? Μήπως οι εκατομμύρια ασθενείς με COVID-19? Ποιος έχει ξεχάσει ότι το εμπορευματοποιημένα συστήματα υγείας στη Βρετανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία κατέρευσαν ένα-ένα επειδή ακριβώς είχαν εφαρμοστεί αυτά που θέλει τώρα εδώ να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δηλαδή ενισχυμένο ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα υγείας και δημόσιο τομέα με ενισχυμένα εμπορευματικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Αυτό άλλωστε είναι και το μείγμα που προωθεί και η στρατηγική για το ονομαζόμενο νέο ΕΣΥ, μέρος της οποίας είναι και το συγκεκριμένο αυτό νομοσχέδιο. Όλα λοιπόν για να τηρηθούν οι περιβόητοι δημοσιονομικοί στόχοι, να τηρηθεί η ίδια συνταγή που έφτασε το λαό στην κατάντια να ψάχνει με το κιάλι ένα ραντεβού για μια εξέταση και άλλα τέτοια. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αυτά δεν γίνονται μόνο εδώ. Για την ακρίβεια, εδώ και χρόνια έχουν περπατήσει αυτά σε άλλες καπιταλιστικές οικονομίες και η ζωή έχει αποδείξει τη χρεοκοπία της πολιτικής της αγοραίας εργασίας, της αγοραίας υγείας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσφατο παράδειγμα η Ισπανία, που μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσιάζει και ως πρότυπο της σοσιαλιστικής κυβέρνησης. 200.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης ενάντια στη λαιλασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στη χώρα μας αυτά τα μέτρα και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει επί της ουσίας ήδη απορριφθεί. Με επίσημες ανακοινώσεις έχει τοποθετηθεί το σύνολο σχεδόν των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας από όλες τις ενώσεις τους, από τη Μακεδονία έως τη Θράκη, από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, από την Ήπειρο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία,
απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης, από τις ενώσεις νοσοκομιακών γιατρών των νησιών του Αιγαίου. Έχει καταδικαστεί από τις ενώσεις των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας. Και καλά, η κυβέρνηση δεν ακούει για άλλη μια φορά αυτούς που είναι η ψυχή των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Δημιουργεί όμως και απορία που δεν ακούει ούτε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, δεν ακούει τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Γιατί αν εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης, ακόμα και αυτοί κατανοούν ότι μόνο τα μεγάλα κοράκια της ιδιωτικής υγείας θα είναι ωφελημένα, αφού θα φάνε και τις ελάχιστες οικονομίες του καθενός και της καθεμιάς. Σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ωφελημένη η μεγάλη μάζα των αυτοαπασχολουμένων της ιδιωτικής υγείας. Τέτοια λοιπόν είναι η πρεμούρα τους, προκειμένου να ξεπληρώσουν τα γραμμάτια στους κλινικάρχες και τα διάφορα μεγάλα μονοπόλια της υγείας. Είναι λοιπόν καθήκον του εργατικού λαϊκού κόσμου, μέσα από τον οργανωμένο αγώνα των σωματείων, των συνδικάτων, των άλλων φορέων του, να το εμποδίσουν, να το σταματήσουν, να το απορρίψουν αυτό το νομοσχέδιο και ταυτόχρονα να υπερασπιστούν συνολικά την υγεία και το μέλλον μας. Σε αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λαός μπορεί να δυναμώσει την πάλη του για μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των πληρωμών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στην υγεία. Το ΚΚΕ καλεί σε ανυποχώρητο αγώνα με ορίζοντα την πραγματική λύση που αποτελεί η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας που θα έχει ως κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της υγείας του λαού. Σε μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από τη λαϊκή εργατική εξουσία. Η υπόθεση της υγείας, η απόρριψη του νέου αντιδραστικού νομοσχεδίου για την υγεία, είναι υπόθεση όλων μας. Όχι μόνο των υγειονομικών που πρωτοστατούν σε αυτόν τον αγώνα, αλλά είναι υπόθεση όλων των εργατών και εργατριών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, επιστημόνων, αγροτών, των νέων και των συνταξιούχων, των γυναικών, των λαϊκών οικογενειών. Σας ευχαριστώ.